Καθηγείται και η Νυχτολόλουδο. Και πάμε για την εκκίνηση. Κύπελο ανοίξεως 2022. Όλα έτοιμα. Έχει δοθεί η εκκίνηση του κυπέλου ανοίξεως. Έχει καλή εκκίνηση η Κοστούλα Σάντια εσωτερικά. Αλλά και η Νικολέμη τώρα έρχεται η Νυχτολούδο εξωτερικά που θέλει να πάει στην πρωτοπορία και θα πάει τελικά στην πρωτοπορία από Κοστούλα Σάντια που είναι δεύτερη. Πιο πίσω έρχεται και ο Ντούκα Κάκης να πλασαριστεί σε καλή θέση όπως και η Νικολέμη, όπως εξωτερικά τρέχει και ο φύτος Έιντζερ που θέλει να βελτιώσει η θέση. Καθώς στην πρωτοπορία είναι η Νυχτολούδο, ο Λίζαρτ κάνει την εμφάνισή του, θέλει να περάσει αυτός δεύτερος εσωτερικά με Νικοστούλα Σάντι. Του Κακάκης πιο πίσω, καθώς κοντά στο 600 Νυχτολούδο έχει το Λίζαρτ στα δυο μήκη. Εσωτερικά πάντα Κοστούλα Σάντι που τώρα θέλει αυτή να περάσει τη δεύτερη θέση. Του Κακάκης, φύτος Έιντζερ πιο πίσω, 500 Νυχτολούδο, Κοστούλα Σάντι τώρα περνά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Λίζαρτ και ο Του Κακάκης 400 Νυχτολούδο, τρία μήκη από την Κοστούλα Σάντι. Που στη δεύτερη θέση προσπαθεί να πλησιάσει ενώ εσωτερικά κάνει ανέβασμα ο φύτος Angel. Νυχτολούλουδο, πέντε μήκη μπροστά από Κοστούλα Σάντι. Φύτος Angel πιο πίσω, του Κακάκης εξωτερικά. Νυχτολούλουδο, πέντε μήκη μπροστά από την Κοστούλα Σάντι που είναι καθαρά στη δεύτερη θέση. Του Κακάκης και φύτος Angel. Νυχτολούλουδο είναι εντυπωσιακή, είναι ανώτερη. Πάει για να κερδίσει την ημικλασική ανοίξιος δια περιπάτου. Εξαιρετική εμφάνιση για Κοστούλα Σάντι, του Κακάκης και φύτος Angel.